Να πούμε πώς δημιουργηθήκαμε. Να συστηθούμε. Να συστηθούμε. Είσαι ο Αντώνης. Και είσαι ο Μπάμπης. Ωραία. Είμαστε η Empty Frame, ένα μέρος από αυτούς. Οι οποίοι Empty Frame γεννηθήκαμε τον Οκτώβριο του 2005. Με την προοπτική ήμασταν φίλοι και παίζαμε όργανο καθένας και θέλαμε να, αυτό το πράγμα να το κάνουμε ένα λίγο πιο ενιαίο. Είχαμε κοινά ακούσματα και αποφασίσαμε να το κάνουμε group. Σιγά σιγά παίζαμε διασκευές, φτιάξαμε τον ήχο μας, είδαμε ότι μπορούμε να γράψουμε κιόλας, το εξελίξαμε και φτάσαμε στα σήμερα να κυκλοφορούμε εν έτη 2011 τον πρώτο μας δίσκο. Ο οποίος πρώτος μας δίσκος λέγεται They Think We're Eskimos, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και νομίζω ότι έκανε μια έτσι πολύ καλή αρχή γενικά, τουλάχιστον όλα τα μηνύματα που έχουν πάρει μέχρι τώρα τα πολύ θετικά. Αυτά, και να πούμε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Ναι, να πούμε και τους άλλους. Ο Μπάμπης παίζει drums, είναι ο πιο ομιλητικός drummer νομίζω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όχι το πιο ψώνιο σίγουρα. Όχι, δεν είπα αυτό, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ παίζω πιάνο και κιθάρα. Έχουμε τον Παναγιώτη, τον μπάσο, κιθάρα, άλλη μια κιθάρα τον Χρήστο. Τσέλο που στο δίσκο παίζει η Ίσιδα, αλλά τώρα μαζί μας παίζει η Κέτη, και βιολί στο τον δίσκο. Νίκο. Στο δίσκο έχει παίξει ο Ματθαίος. Και τώρα παίζει μαζί μας ο Νίκος. Γενικά αυτό το πάντρεμα του κλασικού με το rock είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, για τους Empty Frame, το οποίο από την αρχή το επιδιώξαμε, όχι σαν άντε να βάλουμε, ας πούμε, και κανένα έγχορδο για να γεμίσει, ας πούμε, αλλά... Βασικό συστατικό της παραγωγής των κομματιών μας είναι. Επίσης να πούμε ότι την παραγωγή του δίσκου την έκανε ο Στέφανος Οδουβίτσας και το artwork το έκανε η Άννα Γερμανίτη. Και ότι η παραγωγή ήταν, την αναλάβαμε εμείς, δηλαδή μας πήρε αρκετό χρόνο και αρκετό χρήμα, δηλαδή πολύ καιρό να καταφέρουμε να το γράψουμε, και μετά ανέλαβε τη διανομή και την κοπή Legend. Αυτά όσον αφορά το δίσκο. Το είδος μουσικής που παίζουμε, αν και ακόμα δεν θεωρώ ότι έχουμε βρει ποιος και ποια είναι η σωστή ταμπέλα και αν πρέπει να βάλουμε ταμπέλα, γενικότερα δεν μας αρέσει, αλλά μάλλον θα λέγαμε ότι είναι alternative rock, που εκεί θα διακρίνεις βέβαια και στοιχεία stoner, στοιχεία ethnic, στοιχεία folk, στοιχεία post. Γενικότερα δεν βάζουμε ταμπέλα στη μουσική μας, και γιατί μας περιορίζει αυτό το πράγμα, οπότε όπως μας βγει, ό,τι έρθει στην πρόβα το δουλεύουμε, και είτε είναι, ξέρω εγώ, βαρύ, είτε είναι ποπάκι, θα το δουλέψουμε και αν μας αρέσει θα το κρατήσουμε. Δεν έχουμε μια ταμπέλα που λέει, ξέρω, παίζουμε αυτό, οπότε πρέπει να γράφουμε και έτσι. Ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Αντίστοιχα, ναι, και οι επιρροές μας δεν είναι από ένα συγκεκριμένο στυλ, αλλά αντλούμε από ένα μεγάλο φάσμα της μουσικής. Ξεκινώντας είχαμε περισσότερο στο μυαλό μας τον Tom Waits και τον Nick Cave, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε μπήκανε πάρα πολλά άλλα στοιχεία μέσα, από Radiohead, από Neil Young, από PJ Harvey, Pat Smith, έτσι. Beatles νομίζω ότι είναι ένα σημείο που όλοι συμφωνούμε και μας έχει επηρεάσει όλους αρκετά. Mark Lanegan, οι Queens of the Stone Age μας αρέσουν, και βέβαια και κάποια πιο κλασικά πέρα από τους Beatles, δηλαδή Pink Floyd δεν μπορείς να τους αφήσεις έξω, ή τους Led Zeppelin, ας πούμε, ακόμα και αν δεν, η επιρροή δεν είναι τόσο φανερή, ας πούμε, στη μουσική μας, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ακούσει και μας έχουν επηρεάσει. Up in the
the morning tide. Hear me call your name across the fire. And the water meets you all the way there. Ιουλίου παίζουμε στο Art Together Festival, στο Six Dogs. Θα παίξουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10.30 ώρα, πριν από τη Μαριέτα Φαφούτη και μετά τους Μπαλζάκ Ντίβα. Και ελπίζουμε και στο τέλος ελπίζουμε σίγουρα τέλος Αυγούστου θα συμμετάσχουμε και στο τρίτο Ζήρια Festival που γίνεται στην Ορεινή Κορινθία.